Βαγγέλη, με τόσο που ακούμε, πολλοί λένε να τρώμε 6-7 γεύματα τη μέρα, άλλοι 2-3. Εσύ υποστηρίζεις ακόμα λιγότερα. Άρα τι να ακούσουμε. Τι να επιλέξεις το τέλος της ημέρας δηλαδή, αμάνα. Δες, εξαρτάται το στόχο σου. Αυτό που παρατήρησα εγώ που έχασα κιλά, τα διατήρησα εκτός για την απώλεια λίπους, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε με έναν στόχο στο μυαλό. Λιγότερα λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά και θα σου πω γιατί. Πλέον ζούμε σε μια εποχή, διάβαζα μια έρευνα την άλλη μέρα, καταναλώνουμε θερμίδες 20 φορές την ημέρα, λέγει αυτή η έρευνα. Δηλαδή πίνεις κάτι, τρως ένα σνάκ από εδώ από εκεί 20 φορές την ημέρα. Και γευματάκια έως 12, έλεγε αυτή η έρευνα. Δηλαδή κάποιος κάθεται κάτω να φάει κάτι 12 φορές την ημέρα. Αυτό είναι ακραίο. Όλη μέρα αυτή η κακή συνήθεια του να σνακάρεις, να τρως το ένα, να τρως το άλλο, να τσιμπάς από εδώ από εκεί, να πηγαίνεις στη δουλειά από εδώ. Λειτουργεί εναντίον τους και σου ανεβάζει και την όρεξη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Γιατί προσαρμόζει την όρεξή μας και ανεβαίνει αντίστοιχες ώρες που φάγαμε σήμερα τις επόμενες ημέρες. Να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου, και αυτό δούλεψε για μένα, μπορώ να σου πω μόνο ότι δούλεψε για μένα. Το ότι εκπαίδευσα τον εαυτό μου να τρώω λιγότερα αλλά μεγαλύτερα πιο γορταστικά γεύματα, λειτουργήσε απίστευτα τρομερά για να διατηρώ χαμηλό ποσοστό λίπους. Και να χάσω και να διατηρώ χαμηλό ποσοστό λίπους. Οπότε αυτό προτείνω. 2-3 μεγάλα γεύματα, χορταστικά, με πρακτικό fasting.